Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά υπάρχει μια απόφαση βόμβα πραγματικά από τη γερμανική δικαιοσύνη, όπου ενοχοποιεί τον κύριο Χριστοφοράκο για μίζες που αποδεδειγμένα έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Με μάλιστα κατονομάζει και τους ανθρώπους που τα πήραν για λογαριασμό των δύο κομμάτων. Αυτό το θέμα φυσικά μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις εφημερινές εφημερίδες. Όλα τα πρωτοσέλιδα ασχολούνται με αυτό. Σας το δείχνω εγώ από τα νέα αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορείτε να το δείτε και από την Καθημερινή και από το Βήμα που το γράφουν πάρα πολύ ωραία. Καρφώνει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με ποσά και ονόματα. Μετά, όταν λέμε καρφώνει, δεν εννοούμε καρφώνει ο κύριος Χριστοφοράκος, καρφώνει η γερμανική δικαιοσύνη. Αποδεδειγμένα πλέον τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ. Να το πω, υπεξαίρεζαν το δημόσιο χρήμα, είναι μια βαριά κουβέντα. Γι' αυτό καλύτερα να έχουμε τον Άδωνο Γεωργιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν τον έχουμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ καλησπέρα. Για την πρόσκληση. Καλησπέρα, ναι, ναι. Άδωνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ένα πολιτικό θέμα και θέλουμε την άποψή σου. Διακόπτω για πολύ λίγο τις διακοπές μου και την εκπομπή σου για να πω απλώς αυτό που και πριν εσύ ανέφερες και είναι η ουσία της υποθέσεως μετά τη χθεσινή βόμβα. Ακούω στα κανάλια τα οποία προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον κύριο Χριστοφοράκο ψεύτη και όλα όσα είπε από κύμα της φαντασίας του. Όμως και οι μεν και οι δε αποκρίνουν την ουσία της υποθέσεως. Από χθες δεν αντιδικεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστοφοράκο. Από χθες έχουμε μία δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα του Ειρηνοδικείου του Μονάχου. Και γιατί δικαστική απόφαση? Γιατί για όσο δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, η απόφαση καταδικαστική κατά του κυρίου Χριστοφοράκου σε ένα χρόνο φυλάκιση και 750.000 ευρώ πρόστιμο για την δωροδοκία των δύο πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, βγήκε με μια διαδικασία ανάλογη αυτής που ονομάζουμε στην Ελλάδα βούλευμα. Δηλαδή, τα στοιχεία που προσεκόπησε ο κ. Χριστοφοράκος και που δεν ξέρουμε ποια, θα σου πω πώς μπορούμε να μάθουμε, θεωρούνται ότι η γερμανική δικαιοσύνη τόσο αδιάστατα και τόσο αξιόπιστα, ώστε δεν χωρούν καμία αμφιβολία και άρα δεν υπάρχει χρέα δίκης. Αυτό δεν προσπαθούν να πούν, ότι όλη η καταδίκη έχει στηριχθεί μόνο στην ομολογία του κ. Χριστοφοράκου, είναι προφανώς για τον πρωτοετή φοιτή της νομικής ψευδές, διότι σε καμία περίπτωση δεν επρόκειται να στηριχθεί μια τέτοια απόφαση μόνο στην ομολογία του κ. Χριστοφοράκου. Αυτή δεν θα ήταν αρκετή. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί δικαστές γνωρίζανε ότι ο κ. Χριστοφοράκος έχει συμφέρον να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί στη Γερμανία. Άρα είναι προφανές ότι ο κ. Χριστοφοράκος έδωσε στη γερμανική δικαιοσύνη συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Χριστοφοράκος από προχθές έχει προκαλέσει τη Νέα Δημοκρατία να του στείλει έστω μία επιστολή για να της παραδώσει και εκείνη τα στοιχεία για τα λαδώματα στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί. Και η αντίδραση της αυτή η γελή απάντηση δεν συνομιλούμε με τον Χριστοφοράκο. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε. Από χθες η γερμανική δικαιοσύνη, με επίσημη απόφασή της, του Ειρηνοδικείου του Μονάχου, κατηγορεί τον κύριο Χριστοφοράκο, όχι κατηγορεί, καταδικάζει τον κύριο Χριστοφοράκο, ότι λάδωνε από το 2003-2006 το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και ονοματίζει ως συναυτουργούς της πράξης του, δηλαδή εξίσου εγκληματίες όσο και αυτόν, τον Γιάννη Βαρθολομέο και τον Κώστα Κίτανα. Η ακριβής ονομασία, η ακριβής λέξη που χρησιμοποιεί η γερμανική δικαιοσύνη, όλη την απόφαση που θα τη βρείτε σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 3, είναι η λέξη συναυτουργή. Για τη γερμανική δικαιοσύνη ο Γιάννης Βαρθολομέος και ο κύριος Κώστας Γείτονας είναι συναυτουργοί του κυρίου Χριστοφοράκου. Άρα δεν έχουν τα δύο κόμματα να μιλήσουν προς τον αναξιόπιστο Χριστοφοράκο. Τα δύο κόμματα έχουν να απαντήσουν στην γερμανική δικαιοσύνη. Και έχουν δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος να στείλουν και τα δύο κόμματα αυτομάτως αύριο δικηγόρους δικούς τους στο Μόναχο, να ζητήσουν τα στοιχεία βάση της οποίας η γερμανική δικαιοσύνη κατεδίκασε τον κύριο Σταφοράκο αμέσως, αλλά εμέσως πλην σαφώς και τα κόμματα στην Ελλάδα, και να εφεσιβάλλουν, να προσβάλλουν οποιοδήποτε νομικό μέσο αυτή την απόφαση η οποία πλήττει την φήμη και την αξιοπιστία τους. Εάν όμως δεν το κάνουν αυτό, που πάει να πει ότι σιωπηρώς αποδέχονται
την απόφαση γερμανικού δικαστηρίου. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι για τη γερμανική δικαιοσύνη, δηλαδή για το γερμανικό κράτος, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, είναι κόμματα κλεπτών και από χθες είναι προφανώς και κόμματα ψευτών. Κλεπτών διότι παίρναν τα χρήματα του ελληνικού λαού μέσω Siemens, ψευτών διότι αντί να βγουν αντρίκια και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λένε δεξιά και αριστερά, άρες μάρες γουνάρες. Λοιπόν, επί της ουσίας, κανένας πολίτης από εδώ και μπρος δεν μπορεί να φτάσει στην κάλπη όποτε και αν έχουμε εθνικές εκλογές, να ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα και να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ότι είναι κλέπτες. Είναι κλέφτες και με δικαστική απόφαση. Και στη συγκεκριμένη απόφαση πυρηνοδική του μονάχου. Εκτός αν κάποιος από τους Έλληνες πόντες θέλει να πει ότι θεωρεί την γερμανική δικαιοσύνη λιγότερο αξιόπιστη από την ελληνική. Παραλαμβάνω λοιπόν για να κλείσω και να μην σου τρώω το χρόνο. Από χθες και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι εκτεθειμένα σε μια καταδικαστική απόφαση που χαρακτηρίζει τους ταμείες των δύο κομμάτων συναυτουργούς στο έγκλημα του Χρυσοβολέκου. Ή τα κόμματα θα βγουν να πούν με θάρρος τι ακριβώς έχει συμβεί, ή τα κόμματα θα στείλουν στη Γερμανία δικηγόρους για να προσβάλλουν αυτή την απόφαση και να αλλάξουν τα κυβήματα της χώρας, ή ο ελληνικός λαός πρέπει να τους στείλει όλους και τους δύο σπίτια τους το γρηγορότερο, διότι εκθέτουμε πλέον τη χώρα μας, δίνοντας προς τα έξω την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός για τη ψήφου του και γνωρίζοντας το εκλέγει κλέφτες στην κυβέρνηση της χώρας. Άδωνη, θεωρείς σύμπτωση το γεγονός ότι όλο αυτό το θέμα βγήκε τώρα 15 Αύγουστο? Σίγουρα που είχαν φροντίσει οι νομικές ενέργειες να γίνουν έτσι, ώστε να συμπέσει με αυτήν την πιο χαμηλά πολιτικά περίοδο. Αλλά θα σου πω κάτι, λένε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα που πιστεύω ότι όσο και να προσπαθήσουν να το πνίξουν θα μπορούν. Τώρα φαντάζεσαι τώρα να βρεθώ εγώ από Σεπτέμβριο σε παράθυρο με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να μου ξεφύγουμε τίποτα. Δεν μπορεί να μου λένε εμένα αυτά από κείμενα της φαντασίας του κ. Χρυσοβολάκου. Γιατί ξαναλέω και θα το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν. Δεν είναι το πρόβλημα πια ο κ. Χρυσοβολάκος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που κατέθεσε ο κ. Χρυσοβολάκος τα ήλεγξε η γερμανική δικαιοσύνη και τα βρήκε ως αληθή. Γι' αυτό βγήκε κατά δικαστική απόφαση. Τώρα το να βγει να πει κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ ότι θεωρεί τη γερμανική δικαιοσύνη αναξιόπιστη, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά επί της ουσίας πια, αφού τόσο καιρό μας λέγανε θέλουμε δικαστική διερεύνηση και δικαστική διερεύνηση, δικαστική διερεύνηση δεν είναι μόνο η ελληνική δικαιοσύνη. Εξίσου δικαστική διερεύνηση και η γερμανική δικαιοσύνη, και η γερμανική δικαιοσύνη έβγαλε καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν είναι μόνο για τον Χρυσοβολάκο. Είναι και για τα δύο κόμματα. Αυτή είναι η ουσία. Και αν δεν απαντήσουν στην γερμανική δικαιοσύνη, στην ουσία που καταλαβαίνουμε όλοι ότι ψεύδονται αξιστόλως. Το πρόβλημα για μένα το μείζον όπως η δημοκρατία μας είναι. Ποια θα είναι η απάντηση των πολιτών? Εγώ υπήρξα Λεωνίδα πολλά χρόνια ζούμε ο δημοκράτης, όπως και εσύ άλλωστε, και ξέρω ότι εμείς οι δεξιοί είμαστε άνθρωποι της ηθικής και της νομιμότητας. Δεν μπορώ να πιστέψω πια ότι άνθρωπος που πιστεύει στην πατρίδα, στη σημαία, στη νομιμότητα, στην ηθική, μπορεί να πάρει ψήφιση για Νέα Δημοκρατία. Από τη στιγμή που υπάρχει καταδικαστική απόφαση που λέει τα πάρνανε. Εκτός εάν μπορέσει να βγει η Νέα Δημοκρατία και να εξηγήσει επακριβώς τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Αλλά δεν μπορεί να το προσπερνάει με δηλώσεις του τύπου εγώ ξέρω στα ταμεία μου δεν μπήκε τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να στείλει και τον ΠΑΣΟΚ φυσικά, αλλά εμένα που μιλάω πιο πολύ για τη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτό ακόμα ψήφιζα και αυτό με πονάει, να στείλει αύριο νομικό της εκπρόσωπος στο Μόναχο να πάρει όλο το φάκελο και να δει βάσει ποιων στοιχείων η γερμανική δικαιοσύνη κατεδίκασε τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα κλεπτών. Περί αυτού πρόκειται. Είναι φοβερός εξευτελισμός για την ελληνική δημοκρατία, να ξέρετε, το ότι ένα δικαστήριο ενός ξένου κράτους και δι' της Γερμανίας, ενός δηλαδή πολύ σοβαρού κράτους, έρχεται και λέει ότι τα δύο κόμματα στην Ελλάδα είναι κλέφτες. Είναι φοβερή απόφαση, διότι προσέξτε, δεν λέει ότι τα πήρε ο κύριος γείτονας και ο διάσημος Βαθολομαίος για τον εαυτό του, οπότε θα έλεγε ότι έχουμε δύο κλέφτες, το γείτονα και τον Βαθολομαίο. Λέει ότι τα έπαιρνε ο γείτονας και ο Βαθολομαίος για λογαριασμό των κομμάτων τους. Και μάλιστα λέει μέσα από όλο το εξής χαρακτηριστικό, ότι τα πήραν λέει τα κόμματα αυτά τα χρήματα για να πιέζουν τους δημοσίους υπαλλήλους να ψηφίσουν υπέρ της Siemens ακόμα και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον της Ελλάδος. Δηλαδή έχετε μια δικαστική απόφαση και λέει ότι τα δύο αυτά κόμματα έναντι χρημάτων ξεπουλούσαν το ελληνικό εθνικό συμφέρον για να παίρνουν χρήματα από τη Siemens. Μα είναι δυνατόν αυτό το αφήσουμε να περάσει έτσι? Είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Άδωνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας το λέω. Εύχομαι καλές διακοπές και καλή επάνωδο στο κλίνο Ανάστη. Καλή εκπομπή. Γεια. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένα εκπληκτικά σοβαρό θέμα αυτό που έχει να κάνει. Συνοψίζω ότι με απόφαση του γερμανικού, του δικαστηρίου γερμανικής δικαιοσύνης, η Siemens έδινε μίζες στα κόμματα. Προσέξτε, κατονομάζει τον κύριο Γείτονα και τον κύριο Βαρθολομαίο ότι παίρναν τα λεφτά της μίζες δηλαδή, αλλά η γερμανική δικαιοσύνη είναι πεπισμένη ότι δεν τα παίρναν αυτοί για τον εαυτό τους, τα παίρναν για τα κόμματά τους. Δηλαδή έρχεται αυτή τη στιγμή η γερμανική δικαιοσύνη και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρηματίζονταν. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι. Είναι σοβαρό και δικαιώνει για άλλη μια φορά αυτήν εδώ την εκπομπή για το σλόγγαν που έχει βγάλει ΠΑΣΟΚ Νουδού ΑΕ. Αυτή η εκπομπή έχει δικαιωθεί για ένα σωρό ζητήματα.